πτώση του ελικοπτέρου του στρατού Ξηρά σήμερα το πρωί στην περιοχή της Ελασσόνας. Καταρχάς, εκ μέρους του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, του Αναπληρωτού Υπουργού Εθνικής Άμυνας και του Αρχικού Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, εκφράζονται η βαθιά τους οδύνη και τα συλληπιτήριά τους στις οικογένειες των απολεσέντων στελεχών του στρατού Ξηρά. Τα περιστατικά, το χρονοδιάγραμμα κίνηση του ελικοπτέρου. Συνοπτικά, το ελικόπτερο απογειώθηκε 7:25 το πρωί. Ήταν τύπου Χιούι. Στο πλαίσιο προγραμματισμένης πτήσης από τη Λάρισα στην Κοζάνη, απογειώθηκε από τη βάση της αεροπορίας στρατού στο Στεφανοβίκιο και κινήθηκε στην 110 πτέρυγα μάχης, όπου αφού προσγειώθηκε επέβησαν στελέχη της πρώτης στρατιάς και ακολούθως 7:38 απογειώθηκαν για να κάνουν την προγραμματισμένη αυτή πτήση στο πλαίσιο διαταγμένης υπηρεσίας στη ζώνη ευθύνης πρώτης στρατιάς. Στις 7:48 υπήρξε απώλεια επικοινωνιών με το ελικόπτερο. Ακολούθησε απώλεια ίχνους ραντάρ από το τοπικό σταθμό της πολεμικής αεροπορίας. Ο προβλεπόμενος χρόνος προσγειώσεώς του ήταν 8:50. Εκεί διαπιστώθηκε ότι δεν προσγειώθηκε 8:50 το ελικόπτερο. Αυτομάτως ξεκίνησαν οι διαδικασίες οι προβλεπόμενες που αναλαμβάνονται σε αυτές τις περιπτώσεις για ό,τι έπρεπε να γίνει υπό το συντονισμό του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων με την ενημέρωση ιεραρχίας και την παρουσία στο Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων της πολιτικής και της στρατιωτικής ηγεσίας των όπλων δυνάμεων. Στις 9 η ώρα, περί τις 9:03, εξετράψαν 2 F-16 για να κινηθούν στην περιοχή. Υπήρξε έναρξη καταστάσεως συναγερμού στο πλαίσιο των προβλεπόμενων διαδικασιών έρευνας διάσωσης. Εδόθη εντολή σε Σούπερ Πούμα της 110 πτέρυγας μάχης να κινηθεί προς την περιοχή. Ένα Αγκούστα Μπέλ ελικόπτερο επίσης κινήθηκε στην περιοχή και ένα Σιέλ απογειώθηκε από Θεσσαλονίκη για να κινηθεί προς την περιοχή. Ακόμα κινήθηκε και ένα Σούπερ Πούμα από τη Λίμνο. Στις 10 η ώρα το πρωί υπήρξε πληροφορία από την ελληνική αστυνομία ότι το ελικόπτερο είχε πέσει 3 με 4 χιλιόμετρα βορείως της περιοχής Σαρανταπόρου, στην περιοχή της Ελασσόνας. Στις 10:04 υπήρξε έτερη αναφορά από ένα συνεργείο της ΔΕΗ που βρισκόταν στην περιοχή για εντοπισμό συντριμιών ελικοπτέρου. Κινήθηκαν μέσα των όπλων δυνάμεων στην περιοχή. Τα στρατικά νοσοκομεία της ευρύτερης περιοχής ήρθαν σε ετοιμότητα αντιμετώπισης του περιστατικού. 10:48 προσγειώθηκε ένα ελικόπτερο Αγκούστα Μπέλ στην περιοχή της πτώσεως εκεί του πλησίων της περιοχής πτώσεως του ελικοπτέρου. Στις 11:03 υπήρξε μια αναφορά ότι η γυναίκα που επέβαινε στο πλήρωμα ήταν καλά, ενώ οι υπόλοιποι ήταν νεκροί, εντοπίστηκαν 4 ωροί. Αυτομάτως ξεκίνησε η διαδικασία πλέον διακομιδής της τραυματίας στο 424 Γενικό Στρατηγικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης και η σωρή διακομίζονται αυτή τη στιγμή στη Λάρισα. Αυτό είναι το χρονολόγιο του περιστατικού. Τα ονόματα των 4 σωρών μετά από ταυτοποίηση είναι ο υποστράτηγος Ιωάννης Τζανιδάκης, ο συνταγματάρχης τεθωρακισμένων Θωμάς Αδάμου, ο ταγματάρχης αεροπορίας στρατού Δημοσθένης Γούλας και ο υπολογαγός αεροπορίας στρατού Κωνσταντίνος Χατζής. Ο αρχηγός ΓΕΣ μεταβαίνει στην περιοχή του ατυχήματος, όπως επίσης και η Επιτροπή Διερεύνησης του ατυχήματος βρίσκεται ήδη στην περιοχή και έχει αναλάβει έργο. Αυτά. Επί πραγματικών περιστατικών. Ναι, αν γνωρίζετε πόσο παλιό είναι το ελικόπτερο, πόσες ώρες πτήσεως είχαν το πλήρωμα κυβερνήτης και τι συνθήκες επικρατούσαν στην περιοχή. Τα ελικόπτερα ήταν συντηρημένα, τηρήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες για το πτητικό τους έργο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, και η κατάσταση καιρού στην περιοχή, υπήρχαν αυξημένες χαμηλές νεφώσεις με βάση 5500 πόδια και περιορισμένη ορατότητα στην περιοχή της πτώσης του ελικοπτέρου. Η άνεμη ήταν νοτιοανατολική, ασθενής με ρηπές. Επαναλαμβάνω, τα ελικόπτερα ήταν συντηρημένα με υπόλοιπο ορών πτήσεως.